Καλημέρα κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα, καλημέρα σας. Κύριε Σοφιανέ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν μας έχει συνηθίσει όταν έχουμε φυσικές καταστροφές, κραυγές και σε όλο αυτό το, την αντιπαράθεση, την κομματική αντιπαράθεση απέναντίας όταν διατυπώνει τις θέσεις του ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με το ΚΚΕ. Είναι θέσεις οι οποίες έχουν επεξεργαστεί, είναι τεκμηριωμένες, μπορείς ψάχνοντάς τις να βρεις κάποιες λύσεις. Θέλουμε να μας κλαϊκεύσετε αυτή τη στιγμή με απλά λόγια να μας πείτε τι προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών εμπροκειμένου και φυσικών καταστροφών γενικότερα. Πιστεύω θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι κάθε καλοκαίρι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Το είπαμε στην αρχή, κύριε Σοφιανέ. Ναι, ξέρετε, αυτό και μιλώντας και για τις πολιτικές ευθύνες σημαίνει ότι δεν βγαίνουν συμπεράσματα από αυτούς που κυβερνούν και από αυτούς που κυβέρνησαν, γιατί μιλήσατε για αντιπολιτευτικές κραυγές, αλλά δεν είναι άμυρη ευθυνών ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 38-40% των δασικών εκτάσεων της Αττικής. Το ζητούμενο λοιπόν όσον αφορά την δική μας θέση, την δική μας στάση απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα, είναι από τη μια να απομυθοποιήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται να τα φορτώσουμε στην κλιματική αλλαγή, να ακυρώσουμε οποιασδήποτε προσπάθειες προσπαθούν στη λογική του ανθρώπινου λάθους και της ατομικής ευθύνης να μετατοπίσουν την ευθύνη αυτού του κράτους, ενός κράτους το οποίο φαίνεται ανίκανο επιλεκτικά να αντιμετωπίσει, να προστατεύσει τη ζωή και το φυσικό πλούτο της χώρας μας, ικανό όμως να επενδύει με δισεκατομμύρια στα πλαίσια και του Ταμείου Συνεχής στη λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Κοιτάξτε, μιλάνε για πράσινη μετάβαση, δίνουν πακέτα εκατομμυρίων σε επενδύσεις και ταυτόχρονα το πράσινο στην Ελλάδα τελειώνει. Τα λέμε αυτά γιατί το κρίσιμο όταν μιλάμε για την πυρκαγιά είναι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με ανθρώπινο δυναμικό στο να προστατευτεί ο φυσικός πλούτος, να προστατευτεί η περιουσία, η ατομική και ταυτόχρονα να δυναμώσει η αλληλεγγύη απέναντι στον κόσμο που πλήττεται. Γιατί μπορούμε εμείς να συζητάμε, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν οικογένειες που έχουν καταστραφεί και που πρέπει να αποδοθούν στο 100% οι αποζημιώσεις και άμεσα. Αυτά είναι άμεσα ζητήματα επιβίωσης ενός κόσμου και δεν μπορούμε να τα αφήνουμε στην άκρη σε μια γενική, να το πω έτσι, πολιτική αντιπαράθεση. Απ' την άλλη όμως πρέπει να βάλουμε το δάχτυλο πάνω στην πληγή. Και η πληγή είναι ότι μιλάμε για ένα κράτος, για μια οικονομία η οποία θεωρεί κόστος την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Θεωρεί κόστος τα μέτρα προστασίας του δασικού πλούτου. Θεωρεί κόστος τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας. Μιλάμε σε μια πόλη, την Αθήνα, η οποία ολόκληρες περιοχές της δεν έχουν δίκτυο όμβριων υδάτων και θα έχουμε πλημμύρες σύντομα. Θα τα φορτώσουμε πάλι στα καιρικά φαινόμενα. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι σεισμική και δεν έχει προσεισμικό εντατικό έλεγχο σε μια σειρά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι εύκολο να τα φορτώνει. Αυτό λέγαμε κύριε Σοφιανέ πριν, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι ακριβώς λέγαμε ότι πόσο επίκαιρο είναι αυτό που έλεγε ο Βίρον Πολύδωρας, το στρατηγός άνεμος, το οποίο είναι διαχρονικό, έτσι. Δηλαδή, από τη μία είναι μια καλή δικαιολογία, από την άλλη υφίσταται, αλλά από την άλλη όμως είναι και μια καλή δικαιολογία, έτσι. Ένα υπαρκτό πρόβλημα που έχει να κάνει με τις μεταβολές τις κλιματικές δεν αντιμετωπίζονται με ευχολόγια, ούτε φυσικά αντιμετωπίζονται με τη στρατηγική η οποία υπάρχει και την οποία υπηρετούν στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άλλα κόμματα, η οποία θεωρεί κόστος τα μέτρα πολιτικής προστασίας, τα μέτρα τα αντιπυρικής προστασίας των δασών αλλά και του αστικού ιστού, γιατί πλέον μιλάμε για φωτιά στον αστικό ιστό, στο Χαλάντρι έφτασε φωτιά. Mm-hmm. Θεωρεί κόστος τα αντιπλημμυρικά, θεωρεί κόστος τα αντισεισμικά, θεωρεί κόστος να υπάρχει αποκατάσταση στο 100% των ζημιών. Υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες οι οποίες περιμένουν να αποκατασταθούν από πλημμύρες ή Θεσσαλία ή σεισμόπληκτες περιοχές. Περιοχές που καταστράφηκαν από φωτιά πέρυσι και φυσικά μιλάμε σε μια
αντιπυρική περίοδο η οποία είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε ακόμα. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη άμεσα να πάρθουν μέτρα. Υπάρχει ανάγκη άμεσα να δοθούν κονδύλια στη λεγόμενη πολιτική προστασία. Γιατί είναι κοροϊδία να δίνεις κάποιες χιλιάδες στους δήμους για πολιτική προστασία, χωρίς προσωπικό, χωρίς υποδομή, χωρίς μέσα. Και μετά να τα φορτώνουμε είτε στο στρατηγό άνεμο, όπως λέγανε οι παλιότεροι, είτε στην κλιματική αλλαγή, και να επενδύουν στην πράσινη μετάβαση με δισεκατομμύρια του Ταμείου Συνοχής, να πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα στα πλαίσια αυτής της πράσινης μετάβασης και ο λαός μας να παραμένει στο ίδιο έργο θεατές. Η θέση μας λοιπόν είναι ότι σήμερα άμεσα πρέπει όλος αυτός ο κόσμος να απαιτήσει, να οργανωθεί, να διεκδικήσει αποζημιώσεις στο 100% των καταστροφών, και ταυτόχρονα να απαιτήσουμε σε κάθε κομμάτι της πατρίδας μας τα μέτρα, τα αναγκαία που πρέπει να πάρθουν, ώστε να θωρακιστεί στοιχειωδώς ο κόσμος, οι πόλεις, αλλά και η Ήπεθρος και τα δάση μας, απέναντι στις καταστροφές αυτές, οι οποίες λειτουργούν επιβαρυντικά και με τις κλιματικές αλλαγές που υπάρχουν. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Σοφιανή, γιατί το σχολιάζαμε πριν την παρέμβασή σας. Λέγαμε ότι πολλές φορές παραδίδονται στις φλόγες σπίτια, χάνουν κόπους μια ζωή οι πολίτες μας, και από την άλλη έρχονται, ακούμε μέτρα από εδώ, μέτρα από εκεί ενίσχυσης, αλλά αυτά δεν αποκαθιστούν, είναι μέτρα θα λέγαμε ασπιρίνες, διότι εδώ μιλάμε για το ότι αποζημιώνονται ένα πολύ μικρό μέρος. Αυτό που είναι σημαντικό και κρατώ από την παρέμβασή σας είναι αυτό που λέτε για αποζημίωση 100%, γιατί εδώ οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, χάσαν κόπους μιας ζωής. Ένα βοήθημα δεν είναι, θα λέγαμε, το α και το μέγα. Και ξέρετε, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση, ήταν έντονη, θυμάστε, με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, περί υποχρεωτικής ασφάλισης, καινούρια μπίζνα, δηλαδή καινούρια πεδία κερδοφορίας των ασφαλιστικών εταιριών απέναντι σε φυσικές καταστροφές, να πληρώνουμε δηλαδή ώστε όταν συμβεί η καταστροφή να είναι ασφαλισμένο το σπίτι, να είναι ασφαλισμένη η περιουσία, να είναι ασφαλισμένη όποια ιδιοκτησία έχει ο καθένας. Είναι επικίνδυνη η πολιτική τους, είναι ταξική και τοξική ταυτόχρονα, γι' αυτό και πρέπει να μπει μια τελεία. Γι' αυτό και πρέπει να διαμορφωθούν οι όροι προϋποθέσεις, να ανατρέψουμε μια οικονομία η οποία δουλεύει για το κέρδος, δουλεύει για το κεφάλαιο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαφημίζεται και μιλάμε για το τουριστικό θαύμα, και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν έχει τη δυνατότητα να πάει διακοπές. Τα νησιά μας είναι απλησίαστα για τους Έλληνες, για τους ηθαγενείς, να το πω έτσι. Όλα αυτά οδηγούν στην ανάγκη των αλλαγών, των ανατροπών που πρέπει να γίνουν στο επίπεδο της οικονομίας φυσικά και της πολιτικής. Αλλά δεν μπορούμε να το πω έτσι, να περιμένουμε να οριμάσει μια κατάσταση. Σήμερα πρέπει να οργανωθεί η αντίσταση, ο αγώνας, να πιεστεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι προκλητική. Έχει ένα πρωθυπουργό ο οποίος επισκέπτεται τα πεπαλαιωμένα το στόλο των πυροσβεστικών και ταυτόχρονα μιλάει για τις λίγες απώλειες που είχαμε σε περιουσία από αυτή τη φωτιά, και μιλάμε για 100.000 καμένα στρέμματα από την τελευταία φωτιά η οποία έφτασε στον αστικό ιστό της Αθήνας. Να, ένα θέμα που θέσατε. Μαζί με την προσπάθεια να οργανώσουμε την διεκδίκηση, την αντίσταση και όσον αφορά τις αποζημίωσεις και όσον αφορά τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που δεν υπάρχει, πρέπει να οριμάζει στο μυαλό του λαού μας, τη δράση του, η ανάγκη συνολικότερων ανατροπών. Δεν πάει άλλο να παρακολουθούμε στο ίδιο έργο θεατές κυριολεκτικά την καταστροφή όταν έρχεται, όταν φτάνει, όταν χτυπάει την πόρτα μας. Ένα θέμα που θέσατε, κύριε Σοφιανέ, πολύ σημαντικό, είναι το θέμα της ακρίβειας. Πολύ σημαντικό θέμα, γιατί βλέπουμε συνέχεια, προχθές παρακολουθούσαμε, έρχονται λέει ανατιμήσεις σε κρέατα και γαλακτοκομικά. Και τι δεν έρχεται, κάθε μέρα αυτό ζούμε. Δηλαδή αυτό, ναι, το τέρας της ακρίβειας... Και το ένα το φορτώνουν στο άλλο. Έτσι, έχουμε φυσικές καταστροφές, έχουμε αλλαγές κλιματικές, είναι εκ των νου κάνευ ότι θα έχουμε ακρίβεια. Δεν είναι όμως έτσι.
γιατί υπάρχει ανάγκη να πάρθουν και σε αυτό το τομέα άμεσα μέτρα τα οποία θα δώσουν μια ανάσα στο λιλατημένο εισόδημα. Η κατάργηση των φόρων, των ειδικών φόρων που έχει επιβάλει και έχει ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα, στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό, η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, οι αυξήσεις των μισθών, γιατί μιλάμε για εμπεγμό, για κοροϊδία το να λέει η κυβέρνηση ότι αυξάνονται οι μισθοί. Η αγοραστική ικανότητα έχει πιάσει πάτο. Όλα αυτά τα θέματα, να το πω έτσι, δεν μπορούμε απλά να τα περιγράφουμε. Πρέπει και προτάσσοντας συγκεκριμένα άμεσα μέτρα, πιέζοντας τη Βουλή, πιέζοντας το λαό, στον δρόμο, στην οργάνωση, στα σωματεία, για αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα τα οποία μπορούν να δώσουν μια ανάσα στο λιλατημένο εισόδημα, σαν αυτά που προτείνουμε συνεχώς και τα αρνούνται στα πλαίσια των δημοσιονομικών προσαρμογών και των κανόνων για πλεονασματικούς προϋπολογισμούς που επιβάλλεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά από την άλλη, σας ξαναλέω, πρέπει να μπει επιτάπητο στο ζήτημα ότι αυτή η κατάσταση πάει και άλλο. Γιατί ακούμε από έναν κόσμο δεν πάει άλλο, πάει και άλλο. Κύριε Σοφιανέ, όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσουμε, τόσο μπορούμε να αποτρέψουμε. Κύριε Σοφιανέ, αφού βγήκαμε από τα μνημόνια, και το λέω έτσι λίγο με ειρωνική διάθεση, αφού έχουμε βγει από τα μνημόνια, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικοί παράγοντες, γιατί λοιπόν οι φόροι υφίστανται οι οποίοι μπήκαν μνημονιακά? Γιατί βγήκαμε από τα μνημόνια. Οι μνημονιακοί νόμοι όμως και όσον αφορά το φορολογικό, το ασφαλιστικό, το εισόδημα, τις εργασιακές σχέσεις, είναι σε πλήρη ισχύ και δεν τις άλλαξε ούτε η ΜΕΝ ούτε η ΔΕ που ψήφισαν από κοινού μνημόνια. Και ταυτόχρονα από την 1η του 24 είναι σε ισχύ η δημοσιονομική προσαρμογή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Συμφώνου Σταθερότητας, δηλαδή πλεονασματικοί προϋπολογισμοί. Και διαφημίζει η κυβέρνηση ότι έχει πιάσει 3,3 δις το πρώτο τρίμηνο, 6 θα φτάσει το πρώτο εξάμηνο, και ταυτόχρονα το εισόδημα των εργαζομένων του λαού μας έχει λαιλατηθεί. Και αυτή η αύξηση προέρχεται από την βαριά φορολόγηση. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Πρέπει να μπει ένα φρένο. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Είστε επικεφαλής της Λαϊκής Εσπείρωσης στο Δήμο Αθηναίων. Ήθελα ένα σχόλιο να μου κάνετε, κύριε Σοφιανέ. Ποια είναι αυτή τη στιγμή τα προβλήματα, τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αθήνα, και αν επέδειξε η Αθήνα αντανακλαστικά άμεσης ετοιμότητας όσον αφορά το κομμάτι της πυρκαγιάς? Γιατί ανοίξαν οι λέσχες, είχαμε πρωτοβουλίες που πήρε και ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κύριος Δούκας. Ακούστε, είναι τα αυτονόητα που πρέπει να γίνονται και έγιναν σε έναν βαθμό και θα γίνονταν περισσότερα, μιλώντας για τις πυρκαγιές, εάν ο Δήμος Αθήνας είχε προσωπικό, αν ο Δήμος Αθήνας ήταν στελεχωμένος και αν ο Δήμος, η νέα δημοτική αρχή, δεν ακολουθούσε την ίδια πολιτική με την προηγούμενη. Γιατί κυριολεκτικά και στην Αθήνα είμαστε το ίδιο έργο θεατές. Επιδεινώνεται η κατάσταση στην πόλη, επιδεινώνεται η κατάσταση στην καθαριότητα, επιδεινώνεται η κατάσταση στο πράσινο, επιδεινώνεται η κατάσταση στον ηλεκτροφωτισμό, επιδεινώνεται η κατάσταση στις κοινωνικές υπηρεσίες. Θα ανοίξουν τα σχολεία και οι επισκευές, οι απαραίτητες, οι αναγκαίες, θα είμαστε ξανά, θα παρακολουθούμε ελλείψεις, τα βάνια να πέφτουν, γιατί η υποδομή, η σχολική είναι υπεργερασμένη και δεν πάρθηκαν μέτρα. Το ίδιο στους βρεφικούς παιδικούς σταθμούς. Ξεκινάμε με μείον παιδικούς σταθμούς, με μείον θέσεις. Ξέρετε, το να παρακολουθείς και το να λες δεν έχω προσωπικό, δεν έχει διεκδικηθεί προσωπικό, δεν έχουν διεκδικηθεί πόροι, δεν έχει διαμορφωθεί μια προσπάθεια μαζί και με άλλους δήμους να ανακοπεί μια πολιτική υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης της τοπικής διοίκησης. Και από την άλλη παρακολουθούμε την πόλη μας να γίνεται ακόμα πιο ακριβό τουριστικό προϊόν, να γενικεύεται το άνοιγμα ξενοδοχείων, πάνω από 500 ξενοδοχεία, 21.000 διαμερίσματα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Είχαμε σχεδόν διπλασιασμό στην βραχυχρόνια μίσθωση τον τελευταίο χρόνο. Αυτή η κατάσταση απαιτεί άλλη πολιτική στο Δήμο. Ο κύριος Δούκας κυριολεκτικά ακολουθεί την πεπατημένη του Μπακογιάννη, γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που από κοινού ψηφίζουν
και τις συμβάσεις με τις ιδιωτικές εταιρείες και τα εκατομμύρια που δίνονται αυτή τη στιγμή στην μεγάλη μπίζνα του Βοτανικού, φτάνοντας στο σημείο στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο να καλούν την κυβέρνηση να επιτάξει οικόπεδα για να μπορέσει να τρέξει το έργο της επιχειρηματικής ανάπλασης στο Βοτανικό, να γίνει τσιμέντο κυριολεκτικά δηλαδή με καινούργια επιχειρηματικά και εμπορικά κέντρα η συγκεκριμένη περιοχή. Αυτός ο προσανατολισμός είναι προβληματικός. Αυτός ο προσανατολισμός που ακολουθεί και η νέα δημοτική αρχή γεννάει και επιδεινώνει την καθημερινότητα, η οποία συχνά γίνεται αβίωτη για την μεγάλη πλειοψηφία του λαού της Αθήνας. Μάλιστα. Κύριε Σοφιανέ, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο. Και εγώ σας ευχαριστώ.